Μας καλεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πανιερότατε και σεβαστέ μας γέροντα Άγιε Κύκου, κύριε Νικηφόρε, τίμιον πρεσβυτέριον, λαέ του Θεού, να μεταβούμε σήμερα και νοερά αλλά και καρδιακά στην περιοχή της Γαλιλαίας και συγκεκριμένα στην Καπερναούμ, την τότε πρωτεύουσα της περιοχής, για να υποδεχθούμε κι εμείς μαζί με τον κόσμο που μαζεύτηκε, των ερχόμενων από την περιοχή των Γαδαρινών, Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Και λέει το κείμενο του Ευαγγελίου ότι τον ανέμεναν τον Χριστόν. Το πλήθος του κόσμου και για να τον ακούσει, αλλά και ασφαλώς να δει κάποιο θαύμα ή ο ίδιος ο καθένας από αυτούς να δεχθεί την χάρη του Κυρίου μας. Και όπως προχωρούσε αυτή η πομπή με το πλήθος των ανθρώπων αυτών, έρχεται κάποιο σεβαστό πρόσωπο στην κοινωνία του Ισραήλ τότε, ένας αρχισυνάγωγος. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής το όνομά του. Λεγόταν Ιάιρος. Και η κόρη του, η μονάκριβη που είχε, 12 ετών, ευρίσκεται στα πλαίσια του θανάτου. Πέφτει στα πόδια του Χριστού, τον παρακαλεί και ο Κύριος συγκατατίθεται να πάει στο σπίτι του. Ενώ όμως προχωρούσε, ένα άλλο περιστατικό συμβαίνει. Μια γυναίκα αθόρυβα προσεγγίζει τον Χριστόν και στέκει στο πίσω μέρος του Κυρίου μας και σκύβει κάτω και αγγίζει το κράσπεδον του ιματίου του, το κάτω μέρος του ενδύματος του Χριστού. Η γυναίκα αυτή υποφέρει εδώ και 12 χρόνια από ασταμάτητη αιμορραγία. Γιατί έπαει κρυφά και μυστικά? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος γιατί ο νόμος ο θρησκευτικός θεωρούσε να ακάθαρτη την γυναίκα αυτή και απαγορευόταν αυστηρά να έρθει σε επικοινωνία με τους άλλους. Και ο δεύτερος λόγος είναι προφανής. Η φύση της γυναίκας δεν της επέτρεπε να εκδηλωθεί και να ομολογήσει την ασθένειά της. Έτσι λοιπόν σιωπηρά και αθόρυβα, αλλά με πίστη στερεή και δύναμη πίστεως, αγγίζει το κράσπεδον του ματιού του Χριστού και έστει παραχρήμα ηρήσεις του αίματος αυτής. Είχε καταναλώσει όλο το βίο της, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στους γιατρούς και ουκ ίσχυσεν παρουδενός θεραπευθύνε. Και τώρα θεραπεύεται και νομίζει έτσι ότι τελείωσε η υπόθεσή της. Ωστόσο ο Κύριος σταματά, περιεργάζεται γύρω του και λέει «Τις μου ύψατο, ποιος μου άγγιξε?» Αρνουμένο δε πάντων, τι είπε ο Πέτρος, «Κύριε, και άλλοι μαθητές, επιστάτα η όχλη συνέχους είσαι και αποθλίβουσι και εσύ λέγεις, είσαι ο αψαμενός μου? Ο κόσμος κοντεύει να σε πνίξει, Κύριε. Εσύ λες ότι ποιος μου άγγιξε?» Και λέει ο Χριστός, «Ύψατο μου τις, κάποιος μου άγγιξε. Εγώ γαρίγνω δύναμη εξερθούσαν απ' εμού. Δύναμης η αματική έφυγε από μένα». Και βλέποντας η γυναίκα ότι ούδη έλαθε, προσήρθε τρέμουσα. Έπεσε στα πόδια του Χριστού και ενώπιον πάντων αποκάλυψε το μυστικό της. Για να πάρει από τον Χριστό τι? «Θάρση θίγατε, η πίστη σου εσωκέσε, πορεύου εις ειρήνη». Και αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά ο ιστορικός Ευσέβιος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, τι έκαμε αυτή η γυναίκα. Δεν καταγόταν από την Ιερουσαλήμ, από την Γαλιλαία. Καταγόταν από μια πόλη Πανεάδα λεγόταν. Και έστησε έναν τεράστιο οριχάρκινο άγαρμα του Χριστού στην αυλή του σπιτιού της. Εις ένδειξη εγνωμοσύνης. Και η ίδια παρέστησε τον εαυτόν της γονατιστών ενώπιον του Χριστού. Για να είναι δείγμα αυτοαιώνιας ευγνωμοσύνης προς τον Χριστόν. Και τα βότανα, τα οποία φιόντουσαν γύρω από τον Ανδριάδο του Χριστού, είχαν θεραπευτικές και θεματουργικές ιδιότητες.
Ωστόσο, αυτό το περιστατικό θα το εκμεταλλευτεί θετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για να στομώσει την αίρεση των Μανιχαίων και να γράψει τους τρεις περίφημους λόγους του προς τους διαβάλλοντες Αγίας Εικόνας. Γιατί ο βασικός λόγος των εχθρών των εικόνων ήταν ότι η ύλη είναι κακή. Ήταν επηρεασμένη η οικονομάχη και άλλη γνωστική αιρετική από την διαρχία της πρόχριστου εποχής, που εμπιστεύεται ότι υπάρχουν δύο θεότητες, η μία του καλού, του αγαθού και η άλλη του κακού. Και παράγωγον και δημιούργημα του κακού Θεού είναι ύλη. Είναι κακή ύλη. Αυτό έλεγε και ο Πλάτωνας. Αυτό είναι οι στοικοί φιλόσοφοι. Και έλεγαν μάλιστα ότι ντρέπομαι γιατί έχω σώμα. Αυτή λοιπόν η κακή ρίζα άρδε με την οικονομαχία. Και λέει ο Δαμασκηνός, κακίζεις την ύλη και άτιμον αυτήν αποκαλείς. Εγώ σέβω την ύλη και διεδού στρέφω προς αυτήν. Διείς η σωτηρία μου ήργαστε. Τι ωραία πράγματα αυτά. Εσύ απορρίπτεις την ύλη. Λες είναι κακόν οτιδήποτε είναι υλικόν. Εγώ λέει σέβομαι και στέκομαι σεβασμόν και δέος προς την ύλη. Γιατί δια της ύλης ο Θεός απεργάζεται τη σωτηρία μας. Και λέει Δαμασκηνός, τι είναι το νερό του αγιασμού. Δεν είναι υλικό στοιχείο. Και όμως κατέρχεται η χάρις του Θεού και του αγιάζει. Τι είναι το νερό του βαπτίσματος. Μπαίνουμε σε αγιασμένο νερό και βαπτιζόμαστε. Υλικών στοιχείων και αυτό. Και προχωρεί για να πει ο Δαμασκηνός, κορύφωμα της ύλης ως εργαλείου εύχριστου στα χέρια του Θεού, τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο άρτος και ο ίνος που έχουν μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα δι' αυτού του στοιχείου του υλικού ο Θεός απεργάζεται τη σωτηρία μας. Όλα αυτά συμβαίνουν, πατέρες και αδερφοί, και παρακολουθεί και ο Ιάιρος και ενθαρρύνεται ο άνθρωπος και προσδοκά ότι και η κόρη του θα θεραπευθεί. Ωστόσο, κάτι το αναπάντεχο συμβαίνει. Έχοντας αυτήν την στερεή πεποίθηση και ελπίδα της θεραπείας της κόρης του, έρχεται κάποιος από το σπίτι του και του λέει «Μη σκύλε τον διδάσκαλο, τέθρηκε η θηγάτρη σου». Σταμάτανε ο Χριστοδάσκαλο. Πέθανε η κόρη σου. Τα έχασε ο άνθρωπος. Τι να πει τώρα. Το καταλαβαίνει ο Κύριος και τον στηρίζει και του λέει «Μόνο μη φοβού, μόνο πίστευε και σωθήσετε». Πάει στο σπίτι και όπως ακούσαμε βγάζει όλους έξω από το σπίτι ενώ έλεγε ο Χριστός «Ούκα πέθανε, αλλά καθέβδει». Και λέει ο Ευαγγελιστής «Και κατεγέλωνε αυτό». Τον περιφρονούσαν τον Χριστό. Μέσα στο σπίτι που είναι η σωρός της κόρης του, μπαίνει μόνο ο πατέρας και η μάνα και τρεις μαθητές του, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Την παίρνει από το χέρι και λέει «Υπές Αιγύρου». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, ψυχή της. Και κάθισε η κόρη. Δώσε φαγητό να φάει. Έτσι έχουμε ένα δεύτερο θαύμα. Το πρώτον, η θεραπεία μιας γυναίκας. Το δεύτερον, η ανάσταση μιας άλλης γυναίκας. Και θα πει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ναι, αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα μας, αν επιτρέπεται ο όρος. Ποια είναι η μοίρα μας? Ένεκα της αμαρτίας των πρωτοπλάστων, ενεδίθημεν τη φθορά και συνεζεύθημεν το θανάτο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, πατέρες και αδερφοί, που να μην γνωρίσει την καταλυτική δύναμη της φθοράς, με τη μορφή της ασθένειας, με την έκφραση των κυρατιών και τέλος έχει ως παράγωγον η φθορά των θάνατων. Ού και στην άνθρωπος, ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατο. Σήμερα λοιπόν ο Χριστός τι αναδεικνύεται? Καταλύτης της φθοράς και του θανάτου. Υπερβαίνει η δύναμη του Θεού, τη φθορά και το θάνατο. Έτσι λοιπόν η μία θεραπεύεται και η άλλη ανίσταται. Ωστόσο, πανηρότατε, εκλεχτή και συνεκλεχτή ομίγυρη, υπάρχει εδώ μια ερώτηση και μια αμφιθυμία και μια αντίρρηση. Ναι Κύριε, εθεράπευσε την αιμορροούσα. Πολύ ωραία. Ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Πάρα πολύ ωραία. Στο τέλος όμως και οι δύο αυτές περιπτώσεις δεν απέθαναν. Δεν εγνώρισε η αιμορροούσα τον θάνατο. Ασφαλώς. Και η κόρη του Ιαΐρου και αυτή απέθανε. Άρα η δύναμή σου Θεέ μου και Κύριέ μου είχε και έχει ημερομηνία λήξεως.
και τελικά υπερβαίνει η φθορά και ο θάνατος τη δύναμή σου. Όχι, πατέρες και αδελφοί. Αυτή είναι δαιμονική σκέψη. Αλλά τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ο θάνατος δεν αποτελεί τιμωρία για μας. Λέει Αγία Γραφή, επευεργεσία δέδοται ο θάνατος της ανθρώπης. Για ποιο σκοπό? Ή να μείνει το κακό αθάνατο. Εάν δεν πεθάνομαι, δεν πεθαίνει και το κακό. Ο γίγαντας που λέγεται Απόστολος Παύλος, τι γράφει? Βλέπω έτερων νόμων εν της μέλεσή μου. Βλέπω κάτι πάνω στον εαυτό μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του νεός μου, που με πολεμά. Και τελικά αυτό το πράγμα τι είναι? Τι σμερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Άρα ο άνθρωπος, ενώ σωζεί στον κόσμο αυτόν, θα φέρει το σώμα του θανάτου. Θα ρέμπει προς το κακό και την αμαρτία. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι πρέπει να συμβεί? Να συμβεί ο θάνατος. Εάν, λέει ο Απόστολος Παύλος, η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, αν πεθάνομεν, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν αιώνιον, αχυροποίητον της ουρανής. Ένα άλλο σώμα μας περιμένει. Με το θάνατό μας θα γίνει ανακατασκευή του σώματός μας, για να απαλλαγούμεν από το σώμα της αμαρτίας. Και θα πει ο Ρος Χρυσόστομος, τ' ακούς, δεν είσαι πολίτης του κόσμου τούτου, ου πολίτης ή, αλλά τι είμαι? Και απαντά ο Χρυσόστομος, ου πολίτης ή, αλλά οδίτης. Είμαστε όλοι οδηπόροι. Πανδοχείον ο παρών βίος. Ναι, πατέρες και αδελφοί, είμαστε περαστικοί από τον κόσμο αυτόν. Δεν μας ταιριάζει ο κόσμος αυτός στην αιωνιότητα. Εμείς τη βλέπουμε καινούς ουρανούς και γίν καινή προσδοκόμε. Άρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος και η Αγία Γραφή, κάποτε θα πεθάνουμε, θα γίνει ανακατασκευή του σώματός μας και θα ζήσουμε την εις την αιώνιαν δόξα των τέκνων του Θεού. Τι θα απολαύσουμε? Λέει ο Άγιος Γρήγορος ο Θεολόγος, όταν θα πεθάνουμε, μας υποσχέθηκε κάτι ο Χριστός. Τι είναι αυτό που μας υποσχέθηκε? Θα μας δώσει δόξα πολίτης προτέρας παραδοξωτέρα. Θα αποκτήσουμε δόξα πολύ περισσότερη και ασύγκριτη από ό,τι είχε ο Αδάμ και η Εύα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε. Και επί καρδίν ανθρώπου ουκ ανέβει, σαν τι έχουν να δουν τα μάτια των ανθρώπων. Σαν τι να ακούσουν τα αυτιά του ανθρώπου. Και δέστε κάτι άλλο, πατέρες και αδελφοί. Σαν τι μπορεί η καρδία μας να επιθυμήσει. Το πιο φοβερό, το πιο μεγάλο. Ωστόσο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει, αυτά ετοίμασε ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Επομένως, πανηρότατε διευχώς σας, να αξιωθούμε ναι, να απολαύσουμε τον αιωνίων και άφθαστον αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Γέννητο.